Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ο Κινέζος ομόλογός του συναντήθηκαν στο Καράκας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την υπογραφή συμφωνιών, μεταξύ των οποίων και μία για την αύξηση της συνεργασίας στο εμπόριο πετρελαίου. Κίνα και Βενεζουέλα έχουν επενδύσει περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ταμείο για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων σε τομείς όπως η παραγωγή πετρελαίου, η γεωργία και οι υποδομές. Στο πλαίσιο της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες επισκέφτηκαν το Εθνικό Πάνθεον, όπου κατέθεσαν στεφάνι στον τάφο του ήρωα της ανεξαρτησίας, Σιμών Μπολιβάρ. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, λίγο αργότερα, μιλώντας σε εκδήλωση, καταδίκασε τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας τους Ισραηλινούς ότι διαπράττουν γενοκτονία.